Καζάνη που βράζει τοπική κοινωνία της Ιεράπετρας με αφορμή τον αποκλεισμό της πόλης από το σχεδιασμό του Υπουργείου Παιδείας με φόντο τις προτινόμενες αλλαγές στο χάρτη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η Ιεράπετρα δεν αναφέρεται πουθενά ως έδρα τμήματος ή σχολής στο πόρισμα Γαβρόγλου, με το Δημοτικό Συμβούλιο σε συνεδρίασή του να ζητά από την κυβέρνηση να τηρήσει τις δεσμεύσεις της. Μια μεγάλη προσπάθεια τα τελευταία χρόνια, ειδικά επί δημαρχίας μου, σύσσωμα όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, έχουν επισκεφθεί τρεις υπουργούς παιδείας και τον πρόεδρο της κυβέρνησης για το θέμα του ΤΕΙ της Ιεράπετρας. Ήταν ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων των δημοτών της Ιεράπετρας στο σύνολό τους. Όλοι οι φορείς έχουν επανειλημμένως τοποθεθεί για την επαναλειτουργία του ΤΕΙ και η κυβέρνηση το είχε δεχτεί θετικά. Μας ξαφνιάζει το πόρισμα της Επιτροπής που την Ιεράπετρα δεν την αναφέρει καν. Δεν αναφέρεται καν ότι στην Ιεράπετρα θα ιδρυθεί μια νέα πανεπιστημιακή σχολή. Πρέπει να στηρίξουμε εκείνο το ΤΕΙ το οποίο μας είχε προταθεί με το σχέδιο Αθηνά και ήταν τροφίμων και όχι εμπορίες και διαφήμιση, γιατί αυτό έχει κλείσει από τις 30 Οκτωβρίου του 2018. Τεχνολογία τροφίμων. Αυτό προσπαθούν να το πάνε στο Ηράκλειο αυτή τη στιγμή. Δεν έχει κατοχυρωθεί εκεί. Ήταν για την Ιεράπετρα. Υπήρχαν προεδρικά διατάγματα και ΦΕΚ για να είναι στην Ιεράπετρα. Άρα εμείς εκεί πρέπει να πιέσουμε και πολιτικά και όλες οι δημοτικές παρατάξεις ώστε να κατοχυρωθεί και να λειτουργεί στην Ιεράπετρα. Εδώ είναι το φυσικό του περιβάλλον, εδώ ανήκει. Τα πάντα αναμένεται να ξεκαθαρίσουν στη συνάντηση που θα έχει ο Δήμαρχος Ιεράπετρας με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Γιάννη Δραγασάκη στην Αθήνα, ο οποίος και θα λάβει από τον Θεοδόση Καλαντζάκη το ψήφισμα διεκδίκησης, την έκδοση του οποίου αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο. Η Ιεράπετρα δικαιούται ένα πανεπιστημιακό τμήμα. Έχει όλα τα ηχέγγυα και τη δυναμικότητα να υποστηρίξει ένα τμήμα. Μετά το πόρισμα της Επιτροπής των Πριτάνεων, δυστυχώς, η Ιεράπετρα δεν συμπεριλαμβάνεται μέσα στο χάρτη, άρα στην ουσία δεν αξιοποιείται ως φοιτητικός προορισμός και δεν δημιουργείται κανένα τμήμα στην ευρύτερη περιοχή. Θυγόμαστε ανεπανόρθωτα, θυγόμαστε για άλλη μια φορά. Η διεκδίκηση ενός πανεπιστημιακού τμήματος ή σχολής από κατοίκους και φορείς της Ιεράπετρας για την περιοχή τους θα βρεθεί στο επίκεντρο Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο έχει προγραμματιστεί για το επόμενο διάστημα και στο οποίο θα προσκληθούν οι βουλευτές του νομού όπως και μέλη συλλογικοτήτων.